ο αείδιος Θεός, ο αιώνιος δηλαδή Θεός, ο παντοτινός Θεός, επειδή μπήκαμε στην καινούργια χρονιά, να αγιάζει το χρόνο της ζωής σας, όλων σας. Και κάτι άλλο, εμείς ευχόμεθα και ζητάμε στη ζωή μας χρόνια πολλά. Κατά βάθος όμως, με αυτό που λέμε χρόνια πολλά, ζητάμε, τι ζητάμε, τον αείδιο, τον αιώνιο και παντοτινό Θεό, με τα πολλά χρόνια να μοιάσουμε και να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Όπως σας έλεγα και προηγουμένως, μου άρεσε η σημερινή αποστολική περικοπή που είναι από τις σημαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου, η προς Τίτον επιστολή, γιατί γράφει προς τον Τίτο ότι επεφάνει η χάρις του Θεού η σωτήριος. Από αυτή τη λέξη, επεφάνει η χάρις του Θεού η σωτήριος, οι παλαιοί τα πρώτα πρωτοχριστιανικά χρόνια ονόμασαν και την εορτή επιφάνεια και θεοφάνεια, έτσι. Επιφανής Θεός, επιφάνεια και θεοφάνεια. Γιατί πρώτα-πρώτα δεν γιορταζόταν ξεχωριστά τα θεοφάνεια όπως τα γιορτάζουμε σήμερα στις 6 Ιανουαρίου και τα Χριστούγεννα στην 25η Δεκεμβρίου, αλλά γέννηση και βάπτιση του ανθρώπου εορταζόταν την ίδια μέρα με το γενικό τίτλο «Επιφάνεια». Από το 386 λέει ο Χρυσόστομος ότι άρχισε να, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει να ξεχωρίζει αυτή η γιορτή. Τι θέλει να μας πει τώρα με τη λέξη επιφάνεια αυτή ο Απόστολος Παύλος, τι λέει στον Τιμόθεο? Επεφάνει η χάρις του Θεού η σωτήριον πάσης ανθρώπης. Έλαμψε η χάρις του Θεού, η οποία είναι σωτήρια, η οποία δίνει τη σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, αν κοιτάξουμε τα ρήματα, επεφάνει λέει, το επεφάνει είναι αόριστος, είναι πίσω, πίσω μας, στο παρελθόν. Κάποια στιγμή επεφάνει η χάρις του Θεού, η οποία είναι σωτήρια, που σώζει και αγιάζει τους ανθρώπους. Θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο ότι με τη λέξη επιφάνη διδάσκει ο Απόστολος, τι διδάσκει, τι λέει, μιλάει για τη γέννηση και για τη γέννηση πρώτα του Χριστού που φάνηκε η χάρις του Θεού κάτω στη γη, αλλά που είναι η χάρις με την πρώτη μορφή και με τη δεύτερη ότι επεφάνει και με την άλλη μορφή. Επεφάνει η χάρις πρώτα, αλλά μετά όμως εις τον μέλλοντα αιώνα θα επιφανεί η δόξα του Θεού με τη δεύτερη παρουσία. Η χάρις αυτή λέει είναι η σωτήρια, είναι σωτήρια. Τι θα πει σωτήρια? Σώζει πάσην ανθρώπης, σώζει όλους τους ανθρώπους γενικά. Πώς τους σώζει όλους τους ανθρώπους αυτή η χάρη του Θεού? Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έχει την ελευθερία του, είναι ελεύθερος να πράξει είτε το καλό είτε το κακό, έτσι. Πώς έρχεται και μας λέει η χάρη του Θεού? Ο Χριστός με τη γένεσή του, με την άκρα ταπείνωσή του, ήρθε στη γη, γεννήθηκε και προσέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση, όλους τους ανθρώπους για να τους σώσει όλους. Πώς σώζει όλους τους ανθρώπους? Καταργεί άρα την ελευθερία τους, έτσι. Δεν καταργεί την ελευθερία. Εδώ βλέπετε τι λέει παρακάτω. Αυτή η χάρις του Θεού, ο Χριστός που ήρθε στη γη, που είναι σωτήρια και σώζει τους ανθρώπους, πώς να σώζει? Παιδεύουσα ημάς. Παιδεύω. Παιδεία. Εκπαιδευτήρια. Σχολεία. Μας παιδεύει. Μας παιδαγωγεί.
όπως ακριβώς κάνει ο δάσκαλος στα παιδιά, στα μικρότερα ή στα μεγαλύτερα παιδιά. Μας εκπαιδεύει λοιπόν αυτή η χάρη, μας εκπαιδεύει. Πώς όλος μας εκπαιδεύει, γιατί μας εκπαιδεύει, για να μην μας στερήσει την ελευθερία. Και δεν παιδεύει όμως όλους τους ανθρώπους που δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό, αλλά εκπαιδεύει, παιδεύουσα ημάς, λέει, εμάς που αποδεχόμεθα το έργο του Ιησού Χριστού και σωζόμεθα από Αυτόν. Πώς μας εκπαιδεύει, τι μας λέει ο Χριστός δηλαδή με τη γένεσή Του και τη βάπτισή Του σήμερα, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Να αρνηθούμε την ασέβεια. Ξέρουμε τι θα πει ασέβεια. Να αρνηθούμε λοιπόν ό,τι είναι ασεβές, ό,τι είναι κακό. Αρνησάμενοι, ενώ επεφάνει κάποτε η χάρις, εμείς τώρα να αρνηθούμε, τώρα που είμαστε χριστιανοί και αφού μπήκαμε στο λουτρό της Παλαιγενεσίας, Δίδατος και Πνεύματος, αφού βαπτιστήκαμε κι εμείς όπως ο Χριστός και βαπτιστήκαμε στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού και εγκεντριστήκαμε στο σώμα της Εκκλησίας. Έτσι, μας εκπαιδεύει λοιπόν να αρνηθούμε την ασέβεια, τα κακά έργα και τις κοσμικές επιθυμίες. Κοσμική επιθυμία, ποια είναι η κοσμική επιθυμία? Οι επιθυμίες του κόσμου. Τι θα πει οι επιθυμίες του κόσμου? Ποιος είναι αυτός ο οποίος κυριαρχεί στον κόσμο? Για πείτε μου σας παρακαλώ, ποιος κυριαρχεί στον κόσμο πιο πολύ, ο Χριστός ή κανένα άλλο πρόσωπο? Ποιος? Σατανάς. Ο Σατανάς, βεβαίως. Στον κόσμο κυριαρχεί ο Σατανάς και έρχεται ο Χριστός και μας παιδεύει και μας λέει απομακρυνθείτε και ακολουθήσετε για να έχετε ζωή, για να έχετε ζωή αιώνια. Πώς όμως πρέπει να ακολουθήσουμε τον Χριστό? Με σοφροσύνη και δικαιοσύνη και ευσέβεια. Σοφροσύνη. Ο σόφρον άνθρωπος, αφού που έχει σώα στα σπρέρ, ο σόφρον. Με δικαιοσύνη, που είναι όλη η αρετή στη δικαιοσύνη. Το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, εν δε δικαιοσύνη συλλήβδινε στη πάσα αρετή. Και ακόμα, με την ευσέβεια. Ακόμα με την ευσέβεια. Να είμαι θα ευσεβείς άνθρωποι και ευσεβείς άνθρωπος ποιος είναι? Εκείνος ο οποίος καθαρίζει τον εαυτό του, κομπλένει τον εαυτό του, άπαξ διαπαντός με το βάπτισμα, που καθαρίζει όλα τα πριν από αυτό αμαρτήματα και μετά με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Γιατί όπως κάπου λέει ο Χρυσόστομος, όλα, ό,τι είναι και να κάνει ο άνθρωπος μετά, όλα αυτά εξαφανίζονται, χάνονται, διαλύονται και γίνεται ο άνθρωπος λευκός, λευκότερος από το βάπτισμα. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει με σοφροσύνη, με ευσέβεια και με δικαιοσύνη να πολιτευτούμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Διότι ζούμε σήμερα στην επιφάνεια, έτσι, στη γιορτή της γεννήσεως και των θεοφανίων, της βαπτίσεως του Ιησού Χριστού, που ήρθε κάτω στη γη. Για ποιο λόγο ήρθε κάτω στη γη? Τι λέει ότι εδώ ο Παύλος στον Τίτο? Για να μας λυτρώσει από την αμαρτία. Να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Λυτρώσει, λύτρο. Άμα κάποιος έχει πολλά λεφτά και του αρπάξουν τα παιδάκια, τι του ζητάνε? Λίτρα, έτσι δεν ζητάνε? Ο Θεός όμως, εικόνα χρησιμοποίησα τώρα, δεν θα έλεγα ότι έχει πολλά λεφτά, αλλά ότι έχει πολύ έλεος, πολύ αγάπη μέσα του για τον άνθρωπο, έρχεται και δίνει τον εαυτό του, θυσιάζεται, σταυρώνεται για τον άνθρωπο, γίνεται λίτρο αντί πολλών, πληρώνει για να σωθούν οι άνθρωποι και να μπουν στον παράδεισο.
λίτρο ή αντίλιτρο για μας. Ο Χριστός ήρθε, γεννήθηκε, η επιφάνεια της χάριτος να μας δώσει την Θείαν Χάρη και μέχρι που να έρθει η επιφάνεια της δόξης, η δεύτερη παρουσία, οφείλουμε να πορευόμαστε εδώ, κάτω στη γη, κατά το θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διότι αυτή η χάρις είναι δωρεά. Αυτό το λίτρο είναι δωρεά. Λίτρο, δωρεά. Τι θα πει δωρεά? Το δίνει ο Θεός δωρεάν στους ανθρώπους. Δεν αγοράζεται. Επιτρέψτε μου μία έκφραση να σας πω. Επιτρέψτε μου πώς θα σας πω μία έκφραση τώρα, έτσι. Δεν είναι, παραδείγματος χάρη, τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας τα οποία γιορτάζουμε μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι, επιτρέψτε μου αυτό που θα σας πω, έτσι, ένα σούπερ μάρκετ, πάρε 50 ευρώ και δώσ' μου αυτό, αυτό, αυτό το είδος να αγοράσω να πάω στο σπίτι μου. Όχι. Σταυρώθηκε, σαρκώθηκε, βαπτίστηκε, σταυρώθηκε στη συνέχεια για να πάρουμε εμείς αυτό το λίτρο, τη δωρεά. Μα θα μου πείτε, εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε τι? Δεν πληρώνονται αυτά τα πράγματα. Η σωτηρία είναι τόσο μεγάλο γεγονός που δεν εξακουράζεται. Είναι λίτρο, είναι χάρη, είναι χαρά. Και ακόμα μη λησμονούμε, και ακόμα μη λησμονούμε, διότι ως χριστιανοί που είμαστε, και γι' αυτό ήρθε ο Κύριος ο Χριστός κάτω εδώ στη γη, να μας καθαρίσει, να μας λυτρώσει από κάθε ανομία. Ανομία είναι ό,τι είναι αδικία και ό,τι έχει σχέση με την αμαρτία του ανθρώπου. Να μας καθαρίσει και να μας κάνει λαόν περιούσιον. Να μας κάνει λαόν περιούσιον. Τι θα πει? Ήρθε κάτω στη γη να μας καθαρίσει με το αίμα του και να μας κάνει λαό περιούσιον. Έχουμε καταλάβει ότι εμείς, γι' αυτό είμαστε χριστιανοί, του Χριστού δηλαδή, έτσι, Χριστός χριστιανοί. Έχουμε καταλάβει ότι είμαστε ο περιούσιος λαός του Θεού κάτω εδώ στη γη. Η Εκκλησία που είναι ο νέος Ισραήλ είναι ο περιούσιος λαός, είναι η κληρονομιά. Τα καταλαβαίνετε αυτά που λέω? Είναι η κληρονομιά του Χριστού, του Θεού κάτω στη γη. Αυτή την κληρονομιά έχει, αυτή την περιουσία έχει. Εμάς τους ανθρώπους λέμε, πώς λέμε κάπου, τη Μεγάλη Παρασκευή, εξηγόρασας εμάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι. Μας αγόρασες από τον νόμο, από την κατάρα του νόμου. Είναι μεγάλο θέμα, δεν θα μπω σε αυτό τώρα. Με το τίμιο αίμα σου. Αλλά και τι άλλο λέμε εμείς οι χριστιανοί που πιστεύουμε και ακολουθούμε τον Χριστόν ως χριστιανοί, τον Κύριό μας, τον Λειτουργή, τον Σωτήρα, τον Ευεργέτη. Τι λέμε? Και ψάχνουμε, μήπως έχουμε κανένα πολιτικό εδώ? Δεν πιστεύω, γιατί σήμερα μαζεύονται ολικά. Αν δεν ξέρει τώρα. Γιατί σας το λέω, ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Γιατί πώς ψάλλουμε εμείς οι χριστιανοί, που είμαστε οι χριστιανοί, αυτά που σας είπα, ότι είμαστε ο περιούσιος λαός του Θεού, ότι είμαστε η κληρονομιά, η περιουσία του Θεού, τι ψάλλουμε στο τροπάριο του Σταυρού? Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Κύριε, σώσε το λαό σου, που είναι η περιουσία σου κάτω στη γη, και σώσε το λαό σου που είναι η κληρονομιά σου κάτω εδώ στη γη. Θα πω μια κακία τώρα, έτσι. Αυτό κανένας πολιτικός δεν το ακούει, δεν το καταλαβαίνει, δεν το ξέρει. Και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ο λαός είναι του Θεού, δεν είναι κανενός άλλο. Αλλά πού σταματάμε εμείς, Νίκα στις Βασιλεύσεις? Αυτό βλέπουμε. Το ότι ο λαός ανήκει στο Θεό και δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς, αυτό δεν το βλέπουμε. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Ο οποίος ήρθε, λέει εδώ, όπως λέει ο Παύλος, να μας λυτρώσει και να μας καθαρίσει και να μας κάνει λαόν περιούσιον και ζηλωτήν καλών έργων. Να ζηλεύουμε δηλαδή τα καλά έργα. Να ζηλεύουμε, τι θα πει να ζηλεύουμε τα καλά έργα? Να πράττουμε τα καλά έργα. Όταν αγαπάμε κάποιον, πώς τον έχουμε? Έτσι, σε μια πολύ καλή θέση, στάση, να μην τον κουράσουμε,
να μην τον απογοητεύσουμε, να μην τον στεναχωρέσουμε. Εμείς τον Κύριο τι πρέπει να κάνουμε? Να τον αγαπάμε. Τι θα πει να τον αγαπάμε? Να αγαπάμε στο πρόσωπό του τον συνάνθρωπο. Να μην κοιτάξουμε, να βλάψουμε τον συνάνθρωπο. Γιατί βλάποντας τον συνάνθρωπο, βλάπτουμε τον ίδιον τον Ιησού Χριστόν. Πάει σε εκείνον η αδικία. Και τότε είναι πάρα πολύ σοφό πράγμα να πάει η αδικία προς τον Ιησού Χριστόν. Ο Απόστολος Παύλος, σε αυτόν τον ωραίο ύμνο, τον οποίο εξηγήσαμε πριν από λίγο, που είναι ένα ύμνος, ένα τραγούδι της θεολογίας του, μέσα στην Καινή Διαθήκη, με αυτόν τον ύμνο μας δίδαξε όσα σας είπα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εμείς είναι επιφάνεια, θεοφάνεια σήμερα, έτσι. Να θυμόμαστε ότι κάποτε ήρθε η επιφάνεια του Θεού κάτω στη γη, της χάριτος. Γεννήθηκε, βαπτίστηκε, έκανε όλα όσα λένε οι γραφές. Αλλά θα έρθει όμως και η επιφάνεια της δόξας και της δικαιοσύνης του Θεού. Και μέχρι αυτό το διάστημα πρέπει να είμαστε και να ανήκουμε στο Χριστό, να είμαστε του Χριστού φίλοι και μαθητές. Μια καινούργια χρονιά μας δίνει αυτή την δυνατότητα, μας δίνει αυτή την άνεση να είμαστε του Χριστού, να ζούμε τον Χριστό εν τες καρδίες ημών. Και επειδή τα τροπάρια σήμερα και τα προεόρτια της μεγάλης γιορτής εδώ των Θεοφανίων μιλάνε και για την Παναγία, χωρίς την Παναγία μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί εκείνη είναι η πύλη του φωτός, εκείνη είναι ο παράδεισος, ο νοητός παράδεισος από την οποία γεννήθηκε ο αληθινός παράδεισος των ανθρώπων, ο Χριστός, η ζωή των ανθρώπων. Να την πρεσβεύουμε λοιπόν και εκείνη να την παρακαλούμε ώστε να πρεσβεύει στον Κύριό της και Θεό της και Θεό μας Ιησούν Χριστόν, έτσι μια καινούργια χρονιά, να είναι μαζί μας η Παναγία ως προστάτρια, ως εγγυήτρια δύναμη θα έλεγα προς τον Κύριο, η οποία θα παρακαλάει και θα πρεσβεύει για μας. Και τι θα παρακαλάει και θα πρεσβεύει? Ο Κύριος να αγιάζει τον χρόνο μας με την αηδιότητά Του και να μας κάνει να Τον αγαπήσουμε πιο πολύ και η καρδιά μας, η ψυχή μας, η ύπαρξή μας, η ανθρωπινότητά μας όλη, τι να είναι? Να είναι μία θεοτόκος ψυχή. Θεοτόκος ψυχή μέσα στην οποία καθημερινά θα γεννιέται, θα μεγαλώνει, θα βαπτίζεται, θα θαυματουργεί, θα κηρύττει, θα σταυρώνεται, θα ανασταίνεται, θα αναλαμβάνεται στους ουρανούς ο Ιησούς Χριστός. Με υγεία και χαρά λοιπόν όλοι, ό,τι σας είπα, και αυτή είναι η πίστη μας, το δόγμα και το Ευαγγέλιο, και μας τα λένε και μας τα λέει ο Απόστολος Παύλος, να προσπαθήσουμε να το πράξουμε. Γιατί και η προσπάθεια πολλές φορές είναι καλή. Πώς διαβάζουμε στον Καθηγητικό Λόγο το Πάσχα και σε αυτός που ήρθε την 11η ώρα, λίγο πριν την Ανάσταση δηλαδή, και αυτός να περάσει μέσα, αρκεί να καταλάβουμε ότι είμαστε σε λάθος δρόμο, κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο ο αντίδικος, ο διάβολος, να τον κάνουμε πέρα, να τον εξευτελίσουμε και να ακολουθήσουμε τα διαβήματα της ζωής μας, να ακολουθούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θέλω να σας πω, αν κάτι δεν καταλάβατε, αν κάτι έχετε μια απορία, εδώ μια οικογένεια είμαστε, μια σύναξη είμαστε. Δεν είναι κήρυγμα στον ναό που δεν δώσε να τον πει στον άλλον, σταμάτα τι είπες εκεί, δεν το κατάλαβα. Εδώ είμαστε μέσα στην αίθουσα, στο Κονταρίκι, και αν κάτι δεν καταλάβετε μπορείτε να ζητήσετε μια επεξήγηση, μια ερώτηση ή να προσθέσετε ακόμα κάτι, γιατί ποιος σας είπε ότι όλοι μας είμαστε πάψοφοι. Αγίοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε Σεβασμιότητα για τα λόγια σας, για τα ψυχοφελέστατα, και μας υπενθυμίσατε ότι ο Κύριος κατέβηκε από τον ουρανό στη γη από αγάπη και δημιούργησε την Εκκλησία Του
που μέσα σε αυτή την Εκκλησία μπορούμε να σωθούμε και να φτάσουμε στον προορισμό μας. Πώς όμως θα σωθούμε, εάν χρησιμοποιήσουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, και μιλάει και συγκεκριμένα. Πρέπει να ενούμεθα με τον Χριστό. Πώς ενούμεθα? Μπορούμε να γίνουμε σύνεμοι και σύσσωμοι με τον Χριστό όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αφού βέβαια προηγηθεί ο καθαρμός της ψυχής μας δια του άλλου μυστηρίου, του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι η πόρτα που μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία για να σωθούμε. Το πρώτο μας βήμα λοιπόν είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Μετά να χρησιμοποιούμε όλα τα μυστήρια και ιδιαίτερος τότε της μετανοίας και της Θείας Κοινωνίας που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού γινόμεθα σύνεμοι και σύσσωμοι και γινόμεθα, λέει, όταν κοινωνούμε λέοντες, πυρ πνέοντες, γινόμαστε λιοντάρια που, όπως το λιοντάρι αγριεμένο μέσα στη ζούγκλα τρομοκρατεί όλα τα άλλα ζώα, τα άλλα άγρια ζώα, έτσι και το χριστιανό που έχει κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων δεν μπορεί καν να τον αγγίξει ο διάβολος. Καίγεται. Λοιπόν, με τα μυστήρια λοιπόν της Εκκλησίας σωζόμεθα, και άμα δεν τα χρησιμοποιούμε μπορεί να εκκλησιαζόμαστε, μπορεί να κάνουμε φιλανθρωπίες, μπορεί να κάνουμε όλα τα καλά του κόσμου, δεν θα μπορέσουμε να σωθούμε εάν δεν χρησιμοποιούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε, πολύ ευχαριστούμε, ιδιαίτερα μας θυμίσατε και σήμερα. Θα πω κάτι, είπατε μια σοφή κουβέντα. Όλα τα καλά να κάνει ο άνθρωπος εάν δεν εξομολογείται και αν δεν... Είναι τα βασικά. Δεν γίνονται όλα τα καλά να τα κάνει. Και το άλλο σεβασμιότατε. Έχω μια απορία. Χωρίς εξομολόγηση στο μεσοδιάστημα, έτσι. Χριστός, Εκκλησία, Παράδεισος, έτσι. Έχω μια απορία. Είναι δυνατόν όλα τα καλά αυτά να είναι καλά από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία και τα μυστήρια? Τι καλά θα είναι? Δεν μπορεί να είναι καλά αυτά. Τι καλά θα είναι αυτά? Δεν μπορεί να είναι καλά. Τι καλά θα είναι? Πάντως σήμερα, σεβασμιότατε, βρισκόμαστε και σε μια κρίση που βλέπουμε ότι η πίστη μας από όλο τον κόσμο, η Ορθόδοξος πίστη, διώκεται. Βάλλεται και προσβάλλεται. Ειδικά η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πώς να την αφανίσουν? Από παντού πολεμάνε. Είναι η πηγή της αληθείας. Κι όμως έχουμε τόσο πόλεμο. Και έχουμε και τον άλλο τώρα τον πόλεμο. Συγκούμε τον υλικό πόλεμο. Έχουμε τη δυστυχία, την πείνα. Μου λέει προχθές ένας, είχατε πολλούς επισκέπτες, λέει, στο μοναστήριο αυτές τις μέρες. Πνιγήκαμε, λέω. Πολύ κόσμο. Ποτέ δεν είχε τόσο κόσμο. Τι λες, λέει, κινούνται? Όχι, λέει, διότι πεινάνε οι άνθρωποι, λέω, και θα πηγαίνουν στο εξωτερικό να δώσουν τα λεφτά. Και σου λέει, δεν έχω να πάω στο εξωτερικό 5.000, θα πάω με 300 με 200 ευρώ στα μετέωρα, ας πούμε. Γι' αυτό έχουμε πολύ κόσμο. Δεν το εξηγούν οι άλλοι, νομίζουν. Εγώ το εξηγώ έτσι, λόγω δυστυχίας και πείνας έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Σου λέει, με 20 ευρώ, 25 μπαίνω σε ένα λεωφορείο και πάω από την Αθήνα στα μετέωρα, πάνω και 10 ευρώ στην τσέπη μου και κάνω ταξί, έσκασα μέσα, δεν μπορώ να κινηθώ. Πεθάνω μες στο σπίτι, μες στο διαμέρι.